τα λαχανικά στο τηγάνι. Έριχνα λίγη σόγια σος και έλεγα έτοιμη γέμιση. Έχει κολπάκι όμως τόσο απλό που κάνει τα ρολάκια να βγαίνουν φανταστικά. Τι κατίζω και αυτά που έχουμε εδώ πέρα. Θέλει τόσο πολύ δηλαδή να κολυμπάνε μέσα. Καλά, τώρα εδώ πέρα έβαλα πάρα πολύ γιατί έχουμε τις κάμερες τριγύρω να φανεί και λίγο έτσι. Ωραίο στο σπίτι, σε ένα τηγάνι, δύο δάχτυλα λαδάκι τα θέλει. Εντάξει. Λοιπόν, η γέμιση είναι έτοιμη. Δεν θέλει να τη σοτάρουμε και να μαραθεί. Θέλω ίσα τα λαχανικά να ζεσταθούν και λίγο να αχνιστούν. Εύκολο μέχρι εδώ, έτσι. Ωραία. Κλείνω τη φωτιά. Βλέπετε, είναι σχεδόν ομά. Ναι, μετά θα γίνει έτσι. Όταν κάθεται αυτό και κρυώνει, μαραίνεται. Εγώ λοιπόν έλεγα έτοιμη γέμιση, φύγαμε, πάμε για γέμισμα. Όμως τα λαχανικά, όπως λέμε εμείς οι μάγειρες, ξερνάνε υγρά, βγάζουν νερά. Οπότε τι κάνεις, ρίχνεις τη σόγια σως που ούτως ή άλλως λέει η συνταγή για να σου θυμίσει το μείγμα. Εύκολο μέχρι εδώ, έτσι. Και τώρα το κολπάκι. Παίρνεις corn flour, αυτό μου το μαθαίνει Κινέζος μάγειρας σε αυτό το εστιατόριο, στην Chinatown. Και όταν πας και μιλάς με Κινέζο. Τρελάθηκα. Στα αγγλικά μιλούσαμε. Ναι, μιλάς λοιπόν, όμως, έχεις επικοινωνία. Ναι, ρε, αφού μου αρέσει, ξέρεις. Νομίζω εγώ που πήγα στην Νέα Υόρκη σε εστιατόριο καθόμουν και έτρωγα έξω, στις κουζίνες μέσα ήμουνα. Λοιπόν, ρίχνεις corn flour. Το έχουν πάρα πολλοί Κινέζοι στην κουζίνα του το corn flour, πάρα πολύ. Βλέπετε, ανακατεύω εκτός φωτιάς. Να, γι' αυτό γίνανε αυτά έτσι. Κοιτάξτε, ανακατεύω λίγο, βάζω ακόμα λίγο. Βλέπετε τι κάνω. Οπότε τώρα το corn flour φάει όλα τα υγρά. Εντάξει. Και κάνει τη γέμιση στεγνή. Θέλει λίγο ακόμα. Με το μάτι το βάζω εγώ. Τόσο είναι αρκετό. Οπότε μόλις κρυώσει η γέμισή μου, την απλώνω σε ένα ταψάκι ή σε ένα δίσκο στο σπίτι που έχουμε πλαστικό. Κρυώνει και πάμε να γεμίσουμε τα spring rolls. Πάμε. Πάμε. Ωραία. Αφήνω τη γέμιση εδώ. Μια χαρά είναι. Η σούπα μου βράζει. Να ρίξω το υλικό το επόμενο στη σούπα μέχρι να. Τι, περίμενε, τι υλικό είναι αυτό, και σαν και φτεδάκια είναι. Θα δει, θα σου δείξω πώς θα φτιάχνουμε. Ωραία, βράζει. Λοιπόν, έχω πάρει κιμά από κοτόπουλο, τον έχω βάλει σε ένα μπολάκι και θα ρίξω μέσα τριμμένο κρεμμύδι στο πολυμιξεράκι και φρέσκο κρεμμυδάκι πράσινο. Φτιάχνω γιουβαρλάκια κοτόπουλου. Oh. Δεν ήξερα πώς να τα βαφτίσω, δεν ήθελα να τα πω μπαλάκια. Περίμενε, μπαλάκια. Θα πάμε σε διαφημίσεις για να το δείξουμε καρδούλα. Μετά, να είναι και πιο έτοιμη η σούπα για να μπορέσουμε να φάμε. Και δύο καλάθι.